Έβαλε σε μια κούτα δεσμίδες με πάνω από 340.000 ευρώ το Μάιο του 2015 και έφυγε σαν κύριος από τα γραφεία της εταιρείας Security, στην οποία εργαζόταν. Τέσσερα χρόνια μετά έχοντας καταδικαστεί σε κάθυρξη εννέα ετών, ο αποκαλούμενος Φαντομά Security αποχωρεί και πάλι ελεύθερος από την αίθουσα του δικαστήριου. Το εφετείο κακουργημάτων Ανατολική Κρήτη αποφάσισε η έφεση που άσκησε να έχει αναστέλουσα δύναμη και να μείνει εκτό φυλακή μέχρι η δίκη να επαναληφθεί σε δεύτερο βαθμό. Το είπε και η εισαγγελέα αυτό, ότι το 1.300 είναι ένα ποσό νορμάλ που δεν χρειάζεται να κρατηθεί ο κατηγορούμενο. Ε, τώρα, ποιο είναι το ποσό που πρέπει να κλέψει για να πα φυλακή, δεν το κατάλαβα εγώ ακόμα. Όλα καλά. Σεβόμαστε την απόφαση. Η εισαγγελέα νωρίτερα πάντω είχε ζητήσει να αλλάξει η κατηγορία και ο πρωταγωνιστή τη υπεξαίρεση Μαμούθ που ξεπερνά το 1.300.000 ευρώ να κριθεί με βάση το άρθρο 1608 περί καταχραστών του Δημοσίου, ώστε να του επιβληθεί βαρύτερη κάθυρξη. Ωστόσο, η πρότασή τη δεν έγινε δεκτή. Ο πελάτη μου λοιπόν πράγματι αποχωρεί, πηγαίνει στο σπίτι του και θα κριθούν οι ισχυρισμοί του εκ νέου, ενώπιον του πενταμελού εφετείου όταν προσδιοριστεί έφεση. Οι τρει συγκατηγορούμενοι του κρίθηκαν ένοχοι για απλή συνέργεια και όχι μόνο συγκάλυψη των πράξεών του. Καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή. Είναι κατανοητή και απόλυτα αποδεκτή η απόφαση του δικαστηρίου, όμω δεν μπορούσα και σαν υπερασπιστή να μην ζητήσω την έφεση κατά αυτή τη εύθραστη πρωτόδικη αποφάσεω, όταν έχω ω παρακαταθήκη μια αθωοτική εισαγγελική πρόταση και επαναλαμβάνω μια κορυφαία εισαγγελική διόρθου. Δεν βρέθηκε κανένα ποσό στην κατοχή του το οποίο να, σχετίζεται με την αποδόμη κατηγορία και δεν υπήρξε και καμία αλλαγή στον τρόπο ζωής του που να συνάδει με κάποιον που αποκτά ξαφνικά πλούτο. Νωρίτερα στην απολογία του ο κατηγορούμενος είχε και πάλι αναλάβει το σύνολο της ευθύνη για την υπεξαίρεση αναφέροντας ότι και οι τρεις εκτελούσαν εντολές του όταν άδειαζαν τις κασετίνες για να του παραδώσουν τα χρήματα. Χρήματα που όπως είπε έχασε σε τυχερά παιχνίδια. Ένας από τους μάρτυρες μάλιστα κατέθεσε ότι ξόδευε πάνω από 1.500 ευρώ ημερησίως για να ποντάρει σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Έγινε μια μεγάλη καταστροφή σε επιχειρηματικό οικονομικό επίπεδο των κυρίων αυτών. Αντί λοιπόν να, έχουν, να έρθουν να ορθώσουν ένα στο μέρος ελάχιστο να πούν πάρτε αυτά, αυτά έχουμε έρχονται σήμερα και λένε ότι τα πήραμε για να τα παίξουμε στον ΟΠΑΠΕ. Επομένω, κοιτάξτε να δείτε, να μα δείξετε στα χαμηλά. Γιατί ξέρετε, δεν τα κρατήσαμε, αλλά τα, τα ρίξαμε στα τα φάγαμε στον Οπαπ. Ακούτε, ακούτε πράγματα. Η ενασχόλησή του με τον Τζόγο είχε δώσει το έναυσμα στι διοκτικέ αρχέ του Ηρακλείου όταν αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση μαμούθ να τον αναζητούν στα καζίνο των χωρών τη Βαλκανική. Ο Φαντομά Σεκιουριτά όμω είχε επιστρέψει λίγε ημέρε αργότερα στο Ηράκλειο για να παραδοθεί, υποστηρίζοντα ότι έδωσε τα χρήματα στου τοκογλήφου που τον είχαν δανείσει και εκείνη τον κρατούσαν όμοιρο εννέα ημέρε, όπω ανέφερε χθε και στην απολογία του. Ό,τι είπε στο δικαστήριο είναι η πλήρη αλήθεια. Η απόφαση του δικαστηρίου για τον πρωταγωνιστή του αποκαλούμενου και κόλπου του αιώνα προκάλεσε αντιδράσει. Σε ποιον δεν θα άφηνε πικρή γεύση. Άδικα ο αγώνα μα, άδικα τα χρήματα που ξοδέψαμε μετά για να στου δικηγόρου, στα παράβολα, σε όλα αυτά. Αν το γνώριζα αυτό, δεν θα κινήκαμε καθόλου ίσα ίσα και τώρα ήμουν έτοιμο να του ζητήσω και συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υπέστη. Οι συνήγοροι πολιτική αγωγή άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγουν στην εισαγγελία εφετών ακόμη και στον Άριο Πάγο, ζητώντα να κριθεί σε δεύτερο βαθμό με τον νόμο περί καταχραστών του δημοσίου, καθώ τα χρήματα τα οποία απέσπασε ανήκουν σε δύο τράπεζε.